Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλησπέρα σε όσους το βλέπετε απόγευμα. Σήμερα είναι Τρίτη και έχουμε να κάνουμε το καθερωμένο μας vlog. Λοιπόν, θα σας τραβήξω την ημέρα της Κυριακής, είναι σήμερα Κυριακή για εμένα. Έχω να κάνω μοντάζ στα τελευταία πράγματα για να ανέβει το γιόλο το μεσημέρι. Θα κάνω κάποιο μοντάζ για να ανέβει το γιόλο το μεσημέρι και να το δείτε εσείς. Οπότε θα συνεχίσουμε μετά τη μέρα μας με έναν καφέ, μια βόλτα, θα πάμε κάπου να φάμε. Θα σας πάρω μαζί μου να δείτε λοιπόν πόσο όμορφο θα περάσουμε και σήμερα. Πάμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Το Σάββατο ήρθε ο Πάκος, τον είδατε και στο γιόλο της Κυριακής. Έφερε την κιθάρα, γιατί ο Πάκος είναι μουσικός. Συνδέσαμε την κιθάρα με το λάπτοπ και γράψαμε κάποια καινούργια τραγούδια τα οποία θα παίζουν στα intro. Θα σας τα βάλω να τα ακούσετε. Το πρώτο το έχετε δει ήδη στο πρώτο γιόλο και σε αυτό το vlog. Σίγουρα έχετε δει το δεύτερο. Θα έρθει να γράψουμε κι άλλα κάποια στιγμή. Οπότε θέλουμε τα σήματα των βίντεο από εδώ και πέρα να έχουν και δικιά τους προσωπικότητα και δικιά τους μουσική. Νομίζω αξίζει, νομίζω μετράει. Νομίζω δεν χρειάζεται να κατεβάζω πλέον μουσική free copyright από το internet και το YouTube. Γιατί πολύ απλά έχουμε γράψει τη δική μας μουσική. Νομίζω αξίζει και μετράει αρκετά. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Εδώ είναι το workstation. Το έχετε δει στα περισσότερα γιόλα από πίσω. Είναι κυρίως ο χώρος που παίρνω τον περισσότερο χρόνο. Είναι ο χώρος ο οποίος δουλεύω, είναι ο χώρος ο οποίος παίζω. Κυρίως δουλεύω, δεν παίζω τόσο πολύ. Κυρίως κάνω μοντάζ, κάνω επεξεργασία εικόνας, κάνω επεξεργασία ήχου. Ασχολούμαι με τη γραφιστική. Οπότε οι πιο πολλοί όσοι με γνωρίζετε το ξέρετε και πάνω απ' όλα ότι τον περισσότερο χρόνο τον περνάω μπροστά σε αυτή την οθόνη και σε αυτή την οθόνη. Έχει αρκετό καιρό που με ρωτάτε από με ποιο πρόγραμμα κάνω μοντάζ και πώς επεξεργάζουμε τα βίντεο. Τα βίντεο και το μοντάζ το έκανα πάρα πολλά χρόνια με το Premiere. Όχι τόσο πολύ για το YouTube όσο για τη δουλειά μου και την επαγγελματική χρήση που το χρησιμοποιούσα. Είναι πάρα πολύ το πρόγραμμα, είναι ok. Απλά επειδή τώρα τα λεφτά τα έχω πάρει λίγο με την εταιρεία της Adobe, γενικά σε όλο τον κλάδο που επάγεται η εταιρεία, προσπαθώ να βρω τρόπους εναλλακτικούς για να αλλάξω τα προγράμματα τα οποία θα δουλεύω, γιατί έχουν αρχίσει και βαραίνουν πολύ τα προγράμματα και γίνονται δύσχρηστα. Όχι τόσο στην επεξεργασία, αλλά τόσο όσο στην καθημερινή χρήση. Δηλαδή ότι κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρείς δεδομένα για το Premiere, πας να κάνεις κάτι και σου κρασάρει το πρόγραμμα. Αυτό φταίει για πολλούς λόγους, κυρίως γιατί κάνει καινούργια updates, κυρίως γιατί θέλει πολύ δυνατά μηχανήματα και δυστυχώς το budget δεν είναι τόσο δυνατό. Και όταν λέω δυνατά μηχανήματα, εννοώ δυνατά μηχανήματα. Λοιπόν, έχει τον τελευταίο καιρό που αγόρασα το MacBook, έχω κατεβάσει το Final Cut και κάνω μοντάζ με το Final Cut. Μαθαίνω το Final Cut, μαθαίνω το Motion. Είναι δύσκολο να μαθαίνεις κάθε φορά καινούργια προγράμματα, αλλά αν αγαπάς τη δουλειά σου, προσπαθείς να εξελίσσεις. Και είναι ένας τομέας ο οποίος αγαπάω και θέλω να τον εξελίξω γιατί αγαπάω τη δουλειά μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν με το μοντάζ. Και η μέρα σήμερα είναι κάπως έτσι. Πήραμε τις μηχανές μας, ήρθαμε βόλτα στην Ηρακλίτσα. Είναι γύρω στα 7 χιλιόμετρα από την Καβάλα. Περίπου 10.
7 με 10 χιλιόμετρα. 12 είναι πέρα μου. Αλλά να πεις... 17 είναι πέρα μου. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Τώρα στο περίπου τα λέμε. Εδώ είναι τα σκάφη μας. Όλα δικά μας είναι αυτά. Όλα μας ανήκουν. Να σας πάω βόλτα. Αυτή είναι αυτό που λένε χοκότερο. Μόλις καθίσαμε, έχουμε φάει και θα περπατήσουμε λίγο. Με την Καλλιόπη, να η Καλλιόπη. Με την Καλλιόπη θα σας πάω βόλτα. Να και τα μάξι μου, με τα μάξι κατεβήκαμε σήμερα, το έχω παρκάρει εδώ πέρα. Για να είμαστε δίπλα, μην περπατάμε πολύ. Ψάρια, μεγάλα ψάρια. Πού πάμε? Αμπάλα. Πού ήμασταν? Και η μέρα συνεχίζεται με επιστροφή στο στούντιο. Δεν τελειώνει όμως εδώ. Βγήκαμε βόλτα, περάσαμε όμορφα, πήγαμε φαγητό, πήγαμε για φαγητό, πήγαμε για γλυκό. Δεν τελειώσαμε όμως εδώ. Στο δρόμο λοιπόν, όπως ξέρετε όλοι, βασικά με λένε Γιώργο. Και χθες είχα τη γιορτή μου. Έτσι λοιπόν, οι όμορφες κυρίες που φαίνονται στο κανάλι μου πήρανε δώρα. Και μου είπανε ότι τα δώρα αυτά μπορώ να τα κάνω unboxing. Οπότε τα έκανα unboxing και τα άνοιξα να τα δούμε μαζί. Δεν γνωρίζω τι είναι, δεν ξέρω ακόμα, δεν έχουν έρθει, τις περιμένω. Θα κλείσω την κάμερα και θα διαμορφώσω το χώρο ως YOLO. Θα βάλω το τραπέζι στη μέση δηλαδή και θα βάλω την κάμερα από μπροστά. Για να κάνουμε unboxing μαζί αυτά που πήραμε. Αυτά που μου πήρανε. Να ανοίξω λοιπόν να δω τι είναι και να ανοίξουμε μαζί να δούμε τι είναι. Όταν λέω εγώ ότι τα Χριστούγεννα είναι πατού και με κοροϊδεύετε, γιατί κάποιοι από εσάς με κοροϊδεύετε, μου κάνανε. Μου τα δέσανε, μου τα τυλίξανε καλύτερα σε χριστουγεννιάτικη συσκευασία. Δεν είχα μάλι. Μετά εγώ λέω ότι τα Χριστούγεννα είναι παντού. Και δεν είναι μόνο ένα, είναι όλα. Έτσι. Λοιπόν, θέλετε λίγο να μου πείτε τι είναι? Όχι. Τι πιστεύεις ότι είναι? Δεν ξέρω. Γιατί πιστεύεις ότι είναι? Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα το κάνω σαν επαγγελματίας. Πολύ επαγγελματική. Η επαγγελματική μου κοπίζει, δεν θέλω να στεναχωρήσω. Δεν πειράζει, εγώ θα το κάνω με το ψαλί. Σαν λοιπόν, και το έχουν τυλίξει με ζελέτε επικαρδούλα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν είχα άλλο. Λοιπόν, επαγγελματία σαν μπόξερ. Μην κόβεις κάτι. Τι ανοίγω μία-μία, αυτή πρώτη. Ναι. Δεν ξέρω βασικά τι είναι πάνω πάνω. Όχι, μπορώ να ξέρω. Σοβαρά τώρα. Δεν ξέρω τι έχει νίξει. Κι εγώ δεν ξέρω. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι ένας παράδεισος αυτό το πράγμα εδώ πέρα που ανοίγω τώρα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είχαμε πάει σινεμά στο Village μια φορά και έκανα σαν το... Σε εισαγωγικά πεντάχρονο, γιατί έχω έναν έρωτα με τις pop τις φιγούρες. Να υποθέσω ότι και άλλες pop είναι. Λοιπόν, ωρε φίλε Iron Man, τέλειο. Το κουτί είναι λίγο χτυπημένο. Είχα πει βασικά σε συζήτηση που είχαμε κάνει, είχα πει ότι θέλω να φτιάξω και βιτρίνα να τις βάλω όλες μέσα να φέρονται και είχα σχεδιάσει και ποιες θα πάρω. Απλά έλεγα ότι είναι νωρίς ακόμα γιατί δεν είχα. Ήθελα να επενδύσω αλλού τα λεφτά σε φώτα και κάμερες και τέτοια και είχα πει θα γίνει πολύ μετά. Αλλά τα κορίτσια με σκεφτήκαν και μου πήραν. Εδώ είναι δεμένοι. Τα σπάει. Πέτα το κάτω. Να διάζεις. Ανοίξτε τη δεύτερη. Επαγγελματίας unboxing. Μιας και που το κάνω κάθε μέρα. Φίλε, αυτή την άνοιξα ανάποδα, είναι άδικο. Δεν ξέρω τι είναι. Thor. Όχι. Με ένας χαρακτήρας.
Άρα με μακρύ μαλλί με κοντό. Ξενερώσαμε λίγο το τακούρι ψ. Γιατί και ο Άρωνα μαζί. Όχι ρε φίλε, την αγαπώ. Την αγαπώ φίλε, όχι. Όχι. Κάτσε, αυτό το. Όχι. Παιδιά, όχι. Έλα. Φοβαρέ! Όχι, ρε φίλε. Λοιπόν, πραγματικά πιστεύω ότι είναι η πιο ωραία ηθοποιός που έχει παίξει ποτέ σε τέτοιου είδους ταινία. Πραγματικά. Την αγαπάω. Βέβαια δεν είναι pop συγκεκριμένη, αλλά δεν πειράζει. Είναι τέλεια. Την αγαπώ. Θα κοιμάμαι μαζί της το βράδυ. Ονειρογλυκά. Λοιπόν. Όχι, εδώ θα. Όχι, αυτή είναι η καλύτερη τελικά. Αυτή είναι η καλύτερη από την Wonder Woman. Γκρουτ. Τον αγαπάω. Γκρουτ. Τι φάς, δεν στηρίζεται. Εντάξει, θα το στηρίξουμε λίγο Πάταφιξ. Στη βιτρίνα. Δεν πειράζει, άστον κάτω για την ώρα. Δεν έχει ποδάρια να στηριχτεί. Ξενέρωσα λίγο, δεν πειράζει. Γιατί. Λοιπόν. Δίπλα. Και η τελευταία. Το ξέρω, λέει, ναι, πήγατε μαζί για καφέ. Κολλητός. Όταν λέω τα Χριστούγεννα είναι παντού, θα ανοίξει σήμερα τα Χριστούγεννα της ζωής μου. Και μια Star Wars δεν θα γινόταν, ένα λύπη. Την έχω και εδώ την αφίσα. Την αγαπώ. Φίλε, μ' αρέσουν αυτά πάρα πολύ. Που τα έχει σε όλα. Δηλαδή εδώ δεν έχει Infinity War. Βλέπεις. Infinity War λέω. Avengers. Εδώ δεν έχει Wonder Woman. Ούτε εδώ έχει Thor. Εδώ έχει όμως. Εντάξει, είναι το καλύτερο unboxing που έκανα ποτέ. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Κάντε subscribe με την βοηθάει, κάντε like επίσης. Κάντε και μια κοινοποίηση με τον φίλο σας. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.